Καλημέρα σας. Νιώθουμε, και λέω νιώθουμε, γιατί εδώ εκπροσωπώ εκτός από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και τους υποψήφιους, το ψηφοδέλτιο που μόλις παρουσίασε η συντρόφισσα Ανδριάννα, νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή, ιδιαίτερη χαρά για την παρουσία εδώ όλων σας και των μέσων ενημέρωσης και των συντρόφων και φίλων, γιατί πραγματικά ουσιαστικά ξεκινάει η προεκλογική μάχη που από ό,τι όλα δείχνουν θα γίνει στις 9 του Απρίλη και θα πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Και με αφορμή σήμερα εδώ στη Λαμία παρουσιάζοντας το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για τον νομό της Φθιώτιδας, θέλουμε να απευθυνθούμε για μια ακόμη φορά στον λαό της Φθιώτιδας σε ένα κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ, σε ένα κάλεσμα αποφασιστικής ενίσχυσης του κόμματος στις εκλογές αυτές που έχουμε μπροστά μας. Γιατί γνωρίζουμε ότι ο λαός και η νεολαία της Φθιώτιδας και εδώ μέσα στην πόλη της Λαμίας, αλλά σε όλες τις κομοπόλεις και τα χωριά του νομού, νοιάζονται πρωτίστως για μια καλύτερη ζωή. Νοιάζονται πρωτίστως για μια αξιοπρεπή, μια σταθερή μόνιμη δουλειά. Νοιάζονται να έχουν δημόσιες δωρεάν σπουδές και ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης. Νοιάζονται για την δημόσια και δωρεάν υγεία, για φτηνό φάρμακο που να ανήκει στο λαό, για δικαιώματα και σύγχρονες ανάγκες. Και αυτά δεν πρόκειται να τους τα εξασφαλίσει καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση που στις προτεραιότητές της θα έχει αποκλειστικά και έχει, τουλάχιστον όσες κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και αυτές που προαλήφονται να κυβερνήσουν στο μέλλον, αποκλειστικά την κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί αυτά είναι τα κόμματα του κατεστημένου. Αυτό δηλαδή που όλα τα άλλα τα κόμματα μαζί ονομάζουν ανάπτυξη, κρύβοντας ότι αυτή η ανάπτυξή τους δεν είναι για όλους και για όλες, αλλά είναι μόνο για τους πολύ λίγους. Είναι για τους κηφίνες, είναι για αυτούς που εκμεταλλεύονται τον ιδρώτα και τη δουλειά που παράγουν οι πολλοί, η πλειοψηφία του λαού μας. Γι' αυτό χρειάζεται σήμερα, πιστεύουμε, ένα πολύ πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άλλωστε, κάθε μέρα που περνάει, αποκαλύπτονται όλο και περισσότερο ότι το δίλημα αυτών των εκλογών που έχουμε μπροστά μας δεν είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, με πιθανό κάποιο συμπλήρωμα από τους άλλους μικρότερους, από το ΠΑΣΟΚ, την Ελληνική Λύση, το ΜΕΡΑ, όποιο από τα μικρότερα κόμματα. Κάθε εργαζόμενος, κάθε άνεργος, κάθε αυτοαπασχολούμενος, επαγγελματίας, επιστήμονας, ο κάθε αγρότης, ο κάθε νέος και η κάθε νέα και εδώ στο νομό μας έχει άλλες προτεραιότητες. Αυτές οι προτεραιότητες εκφράζονται στις θέσεις και στις προτάσεις του ΚΚΕ, σαν αυτές για παράδειγμα που έχουμε καταθέσει σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στη Βουλή επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα και ταυτόχρονα τις καταθέτουμε κυρίως στους δρόμους του αγώνα, στις κινητοποιήσεις, στις διεκδικήσεις μας, αλλά αρνούνται να τις υλοποιήσουν τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και οι προηγούμενες βέβαια κυβερνήσεις, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλα κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ. Και τέτοιες προτάσεις νόμου, τέτοιες τροπολογίες, να σας θυμίσω, στη Βουλή το τελευταίο διάστημα καταθέσαμε αρκετές, όπως ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για διαγραφή τόκων, προστίμων και του 30% του υπολείπου για τα χρέη σε εφορία και τράπεζες, άτοκες δόσεις για το υπόλοιπο ποσό στο ύψος του 5% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ΦΠΑ και του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στους λογαριασμούς ενέργειας, όπως είναι το ρεύμα, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ
προς αυξημένο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Άμεση επανένταξη σε αυτό όλων των αυτοαπασχολουμένων, γιατί το έχουν αποσύρει. Απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και βεβαίως και άλλων περιουσιακών στοιχείων για τα λαϊκά νοικοκυριά, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους αγρότες, για τους ανέργους. Και να κάνω ένα σχόλιο εδώ, γιατί χτες ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε κάποια μέτρα που τα παρουσιάζουν και ορισμένα μέσα ενημέρωσης ως πανάκια που θα επιλύσουν αυτό το πρόβλημα. Είναι αέρας κοπανιστός, λέμε, οι χτεσινές εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Διευκολύνουν μόνο, στην ουσία, τις τράπεζες να μαζέψουν όσο γίνεται περισσότερα από αυτά που χρωστάνε λαϊκά νοικοκυριά, που χρωστάνε επαγγελματίες, μισθωτοί, άνεργοι, είτε με την μετατροπή τους σε νικάριδες στα ίδια τους τα σπίτια, είτε με εκποίηση άλλων περιουσιακών τους στοιχείων εκτός από την πρώτη τους κατοικία, εκτός από το σπίτι τους. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι οι τράπεζες, αυτό το κράτος και τα διάφορα κοράκια, τα funds όπως τα λένε, ακονίζουν συνεχώς τα νύχια τους για να πέσουν πάνω στα σπίτια, για να πέσουν πάνω στην περιουσία των εργαζομένων, των φτωχών ανθρώπων, των λαϊκών οικογενειών που μάτωσαν για να τα φτιάξουν μια ζωή, και βέβαια αξιοποιούν εδώ και τη φόρα που τους έχει δώσει η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου, του Αρείου Πάγου. Όμως τους λέμε καθαρά, δεν θα τους περάσει, γιατί πανταχού παρών βρίσκεται το ΚΚΕ, βρίσκονται οι κομμουνιστές, τα μέλη, τα στελέχη του, οι φίλοι του κόμματος, βρίσκονται τα ταξικά συνδικάτα, το ΠΑΜΕ, δεν τους αφήνουμε να κάνουν καμία κατάσχεση, κανένα πληστηριασμό. Βρισκόμαστε παντού και το ξέρετε. Χτες κατορθώσαμε να αποτρέψουμε στην Καλαμαριά που ήμασταν, στη Θεσσαλονίκη, στις ΙΚΕΕΣ, στην Αθήνα, στην Καλλιθέα, σε άλλες περιοχές επίσης της Ελλάδας. Γι' αυτό και ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε αυτά τα πλαστά διλήμματα, τα ψεύτικα διλήμματα, σαν αυτά που θέτουν όλα τα άλλα κόμματα με τον τρόπο του. Βέβαια το καθένα όχι ακριβώς ίδια, αλλά στην ουσία τον ίδιο δρόμο, την ίδια κατεύθυνση βαράνε. Όλα αυτά που ποθούν σήμερα οι εργαζόμενοι δεν μπορούν μια ζωή, πιστεύουμε εμείς, να τα αφήνουν συνεχώς για μετά, για να δούμε αν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες, μήπως γίνουν καλύτερες οι συνθήκες για να το κάνουμε κλπ. Εμείς λέμε ότι τώρα είναι η ώρα να θέσουν αυτά τα προβλήματα και τις πραγματικές ανάγκες τους στο επίκεντρο. Μπορούν λοιπόν, λέμε, να κάνουν μια αρχή στηρίζοντας το ΚΚΕ στις εκλογές και εδώ πιο ειδικά στο νομό της Φθιώτιδας. Και ξέρουν ότι αυτή τους την επιλογή δεν θα τη μετανιώσουν όπως έγινε με τη στήριξη που, για παράδειγμα, παλιότερα ίσως οι ίδιοι έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία, έδωσαν στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, σε άλλα κόμματα. Γιατί ξέρουν ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να τους κοροϊδέψει, δεν πρόκειται να προδώσει τις προσδοκίες τους. Το ΚΚΕ θα αφιερώσει όλες του τις δυνάμεις, όλες τις δυνάμεις που θα του δώσει ο λαός, για να δυναμώσουν οι αγώνες του, για να ακούγεται πιο δυνατά η φωνή του εργάτη, του επαγγελματία, του αγρότη, οι διεκδικήσεις τους και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, παντού. Για να κατακτήσουμε έστω και την παραμικρή ανακούφιση, έστω και να έχουμε την παραμικρή κατάκτηση, το παραμικρό δικαίωμα, όπως και τα έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει αυτό σε αρκετές περιπτώσεις το προηγούμενο διάστημα, αλλά κυρίως για να ανοίξουμε και ένα δρόμο πιο ελπιδοφόρο για ουσιαστικές, για ριζικές αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία υπέρ του εργαζόμενου λαού. Οι βουλευτές του ΚΚΕ ξέρετε ότι μένουν σταθερά με το μέρος του λαού, με το μέρος της νεολαίας. Καλούμε λοιπόν, με αφορμή αυτή την παρουσίαση του ψηφοδελτίου μας σήμερα στη Φθιώτιδα, όλους όσοι και όσες ακόμα το σκέφτονται, αυτή τη φορά αυτή τη σκέψη τους
να την κάνουν επιλογή και αυτή την επιλογή να την κάνουν τελικά πράξη, να φτάσουν δηλαδή στην κάλπη τη μέρα των εκλογών με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι. Στο χέρι σας είναι να γίνει και στις βουλευτικές εκλογές αυτό που εκφράζεται το τελευταίο διάστημα, την τελευταία θα έλεγα τετραετία, όπου έχουν στηθεί κάλπες, όπως ήταν για παράδειγμα στις φοιτητικές εκλογές, με τη μεγάλη νίκη της πανσπουδαστικής, της παράταξης που στήριξε η ΚΝΕ και το ΚΚΕ στα πανεπιστήμια και την ανέδειξε πρώτη δύναμη με μεγάλη διαφορά, ρίχνοντας την ΔΑΠ της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη θέση για πρώτη φορά από το 1986. Αλλά και σε άλλα σωματεία, σε άλλα εργατικά κέντρα, σε ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα, όπου αλλάζει ο συσχετισμός, περισσότεροι εργαζόμενοι εμπιστεύονται το ΚΚΕ και τις δυνάμεις του ΚΚΕ. Πιο πρόσφατο παράδειγμα, η πρωτιά της ΔΑΣ, της παράταξης που στηρίζουν οι κομμουνιστές στο εργατικό κέντρο Αθήνας, που είναι το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας, που ανέδειξαν την εργατική ταξική μας παράταξη πρώτη δύναμη με ποσοστό πάνω από 31% και μια σημαντική άνοδο σε σχέση με τις άλλες δυνάμεις. Όλοι λοιπόν εσείς, λέμε στο λαό της Φθιώτιδας, που αναγνωρίζετε τη συνέπεια, την αγωνιστικότητα, τις σωστές θέσεις των κομμουνιστών, που τους στηρίζετε, τους έχετε στηρίξει και μέσα στο κίνημα και βαδίζετε χέρι-χέρι μαζί για τους ίδιους αυτούς ακριβώς λόγους, να ολοκληρώσετε αυτή τη στάση σας και με την ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να στείλετε περισσότερους βουλευτές στην Βουλή, περισσότερους βουλευτές του ΚΚΕ σε όλη την Ελλάδα και ειδικά εδώ στο νομό της Φθιώτιδας, που μέχρι σήμερα δεν έχει εκπροσώπηση. Στηρίξτε λοιπόν και ενισχύστε ό,τι μαζί έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Γυρίστε την πλάτη σε κόμματα που θα υλοποιήσουν μια πολιτική που προσπαθούμε να την αντιπαλέψουμε όλοι μαζί, να την αποτρέψουμε μέσα από τους κοινούς αγώνες που έχουμε δώσει σε όλα τα μέτωπα και σε όλες τις δράσεις μας. Στηρίξτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και για ένα παραπάνω λόγο. Γιατί είναι το κόμμα που καταθέτει στον ελληνικό λαό το πρόγραμμά του. Καταθέτει το πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησής του με κριτήριο μόνο τις λαϊκές ανάγκες, που φωτίζει ότι υπάρχει διέξοδος από αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Και βέβαια βρίσκεται σε σύγκρουση με την εξουσία του μεγάλου κεφαλαίου, με όλους αυτούς που μας έχουν ταλαιπωρήσει χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα. Γιατί το ΚΚΕ δεν παίρνει μέρος σε παζάρια που γίνονται πίσω από την πλάτη του λαού για να κάτσει η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση στο σβέρκο πάλι του λαού και με μαθηματική ακρίβεια να συνεχίσει από εκεί που το έχει αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, όπως γίνεται πάρα πολλά χρόνια τώρα. Είναι άλλωστε οι δεσμεύσεις όλων των άλλων τόσο μεγάλες και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέναντι στο ΝΑΤΟ και απέναντι στο ίδιο αυτό το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα και τις προτεραιότητες που αυτό έχει, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης για παράδειγμα ή η περιβόητη πράσινη μετάβαση όπως ονομάζεται, με απελευθέρωση όμως της ενέργειας που σημαίνει συνεχώς ενεργειακή φτώχεια, σημαίνει πληθωρισμό, σημαίνει ανατιμήσεις, ακρίβεια και πάει λέγοντας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν το έχει πραγματικά κανένα στο χέρι. Γι' αυτό μπορεί να βρίσκεται σταθερά στο στρατόπεδο των πολλών, να καταθέτει όλες του τις δυνάμεις στους αγώνες του λαού μας, στους αγώνες της νεολαίας. Γι' αυτό και μπορούμε να κοιτάμε στα μάτια και τους εργάτες στη Λάρκο και τους εργάτες στην Κόσκο και τους εργάτες στην επισκευαστική ζώνη, στα ναυπηγεία της χώρας, στα μεταλλεία, τους οικοδόμους, τους ταχυμεταφορείς, τους εργαζόμενους στην E-Food που έδωσαν δυναμικούς αγώνες και το ΚΚ εκεί ήταν στιλοβάτης
ήταν αυτός που πρόβαλε τα αιτήματά τους μέσα στη Βουλή παντού. Γι' αυτό μπορούμε να κοιτάμε στα μάτια καθαρά τους εκπαιδευτικούς που απήργησαν την προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίζουν να αγωνίζονται λέγοντας ναι στην ανάγκη να ενισχυθεί το δημόσιο σχολείο, να προσφέρει σύγχρονη γνώση και σε όλα τα παιδιά. Γι' αυτό μπορούμε να είμαστε αταλάντευτα και να κοιτάμε εξίσου καθαρά στα μάτια τους καλλιτέχνες, τους διανοούμενους, όλους αυτούς που βρίσκονται, τους ανθρώπους του πολιτισμού, στους δρόμους του αγώνα για 2 μήνες τώρα και δεν σταματάνε, διεκδικώντας επιτέλους σεβασμό στον πολιτισμό μας, ανώτατη καλλιτεχνική εκπαίδευση, δημόσια, δωρεάν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δικαιώματα, κατοχύρωση μισθών και άλλων δικαιωμάτων τους. Γι' αυτό επίσης μπορούμε να είμαστε με τους συνταξιούχους που διαδήλωσαν και διαδηλώνουν συνεχώς μαζικά στο κέντρο της Αθήνας, στα κέντρα όλων των πόλεων της χώρας, απαιτώντας ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις, με ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς που εισήγαγε ο νόμος Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ και τον διατηρεί βεβαίως η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και μπορούμε να είμαστε και να κοιτάμε καθαρά στα μάτια τους αγρότες που βρίσκονται και φέτος στις πλατείες των χωριών, στα μπλόκα, στους δρόμους του αγώνα, στις εθνικές οδούς, μέσα στο κρύο, παλεύοντας για την επιβίωσή τους. Με το ΚΚΕ λοιπόν πολύ πιο δυνατό, με βουλευτή του ΚΚΕ εκλεγμένο από τον ομό Φθιώτιδας, θα είναι ο ίδιος ο λαός της Φθιώτιδας αύριο πιο δυνατός, θα είναι η ίδια η Φθιώτιδα πολύ πιο δυνατή. Γι' αυτό λέμε κάντε πράξη το μόνοι τους και όλοι μας. Με το κουκουέ δυνατό, γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ανατροπής και πάντα με ΚΚΕ και στη Φθιώτιδα πολύ πιο δυνατό. Σας ευχαριστώ. Να έχετε καλή δύναμη, καλή υγεία και το ψηφοδέλτιο, οι συνυποψήφιες έρθουν εδώ. Να βγάλουμε και καμιά φωτογραφία τώρα.